Γεια σας παιδιά, μόλις πριν δύο βίντεο μιλήσαμε και είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει απλά να σπάσει τον μπλόκο της Λαμίας, καλό θα ήταν να περάσει από πάνω για να στείλει ένα μήνυμα. Κάποιοι δεν βάλαν μυαλό, σηκώσαν το ανάστημά τους στο άτι που λέγεται Φώτης Ιωαννίδης και αυτός στην κυριολεξία τους κατάπια μάση τους. Ο Φώτης Ιωαννίδης λοιπόν είναι σε God Mode. Για την ακρίβεια είναι ένα cheat code παιχνιδιού, ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Δεν μπορεί να χάσει ο Παναθηναϊκός με τέτοιο Φώτη Ιωαννίδη. Ο πρώτος στόχος μετά την νίκη επί της ΑΕΚ που είχαμε πει ότι πρέπει να περάσει από 3 μπλόκα ο Παναθηναϊκός, Άρη και 2 της Λαμίας, επετεύχθη. Πάμε λοιπόν στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Εκεί θα δείξει ο Παναθηναϊκός από τι μέταλλο είναι φτιαγμένος και αν θα συνεχίσει την κούρσα για το πρωτάθλημα. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να μας κάνει και η ισοπαλία, αλλά θα δούμε τι θα γίνει στο παιχνίδι. Δεν περιμένω να δω τι θα γίνει στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη. Θα βγάλουμε το βίντεο πιο νωρίς και από εκεί και πέρα θα κάτσουμε να δούμε το παιχνίδι. Στα του παιχνιδιού τώρα ο Παναθηναϊκός μπήκε με 4-3-3, το πλέον ενδεδειγμένο σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο είναι δουλεμένο εδώ και 3 χρόνια από τον Γιωβάνοβιτς. Ένα σύστημα που με μικρομεσαίες ομάδες σίγουρα αποδίδει. Δεν ήταν τόσο καλός Παναθηναϊκός στην κυκλοφορία στο κέντρο, παρόλα αυτά ούτε απειλήθηκε και ήταν δεδομένο ότι έχοντας Ιωαννίδη και Μπακασέτα σε αυτή την κατάσταση κάποια στιγμή θα γίνει ζημιά. Έτσι μπήκε το πρώτο γκολ, ο Ιωαννίδης πέρασε 3 άτομα, έβγαλε στο Λιμνιό, ο Λιμνιός πολύ ωραίο πλασέ, αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι, σε κενό τέρμα ο Βέρμπιτς το 1-0. Στο δεύτερο γκολ η μπάλα πάει στο χώρο από τον Μπακασέτα, ο Ιωαννίδης παρότι γλιστράει, στη συνέχεια περνάει δύο παίχτες, βγάζει στον Μπακασέτα στο ύψος του πέναλτι 2-0. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν τυπική διαδικασία, δεν μπορούσε να σταματηθεί με κανέναν τρόπο ο Ιωαννίδης, περνούσε όποτε ήθελε και όποιον ήθελε. Βάζει γκολ αποστημένο 3-0, βρίσκει μετά ο Παναθηναϊκός 4ο γκολ με τον Μπακασέτα, πάλι από μια παλιά του Μπακασέτα ο Ιωαννίδης βγαίνει στο χώρο, κάνει και το 5-0 και κάπου εκεί ο Παναθηναϊκός σταμάτησε. Έπαιξε πασούλες και τελείωσε το παιχνίδι. 2 γκολ και 1 assist για τον Ιωαννίδη, 2 γκολ και 2 assist για τον Τάσο τον Μπακασέτα. Δεν θα σταθώ στους παίκτες, φοβεροί παίκτες. Όσοι μπήκαν να ξεκουράσουν, δεν είχαν και κίνητρο να παίξουν στο 5-0, οπότε δεν θα τους κρίνω. Είπαμε ότι το 4-3-3 είναι το πλέον ενδεδειγμένο σύστημα για αυτές τις ομάδες, γιατί έχει στους παίκτες τον άξονα. Κάποια στιγμή μόνο όταν βγήκε ο Μπακασέτας, ήρθε ο Αράο στόπερ και πήγε ο Βέρμπιτς στο σαν δεκάρι, αυτό διαπίστωσα, απλά μόνο το αναφέρω. Καλός και ο Βέρμπιτς, καλή γενικά η ομάδα. Τώρα, τι άλλο θέλω να πω, ότι ξεκουράστηκαν οι παίκτες, το τρίκ με τον Αράο να πηγαίνει στόπερ σημαίνει λιγότερη καταπώνηση από τα χαφ. Βγήκανε και οι παίκτες που έπρεπε να βγουν. Βγήκε ο Ακαϊντίν, ο οποίος είχε 2 κίτρινες για να μην φάει τρίτη και δεν παίξει με την ΑΕΚ. Όλα ωραία, όλα καλά. Πάμε στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Αν θέλουμε το πρωτάθλημα, από εκεί περνάει. Ακόμα και να μην χρειάζεται νίκη ο Παναθηναϊκός, είναι υποχρεωμένος είτε στην ΟΠΑΠ Αρίνα είτε στην Τούμπα να κάνει μία νίκη. Έτσι όπως είναι ακριβώς αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Είτε στην ΟΠΑΠ Αρίνα, είτε στην Τούμπα και φυσικά στο άλλο παιχνίδι να μην χάσει. Να έρθει τουλάχιστον η ισοπαλία και να πάρει τα παιχνίδια μέσα στην έδρα του. Να δούμε τι μπορεί να καταφέρει η ομάδα. Είναι σε σχετικά καλό φεγγάρι, δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες. Αυτά από μένα, συγγνώμη πριν πω και ολοκληρώσω να πω ότι η διαιτησία ήταν σχετικά καλή. Βέβαια άφησε το σκληρό παιχνίδι, θα μπορούσε να έχει σφυρίξει λίγο παραπάνω ο Ευαγγέλου. Σχετικά καλή διαιτησία του. Αυτά λοιπόν από μένα. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε σύντομα.